Εκτέλεσε ο Φερέιρα, διώχνει ο Μπεγκιάη, νέα κεφαλιά από μακρύ τώρα ο Κατσαβάκης. Μπάκλεϊ, πάει να μπει στην περιοχή, πέφτει, πέναλτι σφυρίζει ο Τρίφωνος στο 11ο λεπτό και στο έδαφος μαζί εδώ με τον Λόπε. Η πτώση του Μπάκλεϊ, ο Ετζεμά πέφτει στα δίχτυα, η μπάλα 1-0 για την ανόρθωση στο 12ο λεπτό. Με τον Οκά, ο οποίος πετυχαίνει το 5ο του φετινό τέρμα, παρά την προσπάθεια του Ετζεμά που έπεσε στη σωστή γωνία, η μπάλα πήγε στα δίχτυα, έκανε ένα βηματάκι. Ο Μάντζιος παρακολουθεί τις προσπάθειες των συμπαιχτών του, περιμένει το κόρνερ, εκτελεί ο Μαραγκός, κεφαλιά, άστοχη έξοδος από τον Ετζεμά. Μπάκλεϊ, τώρα ο Μαραγκός σηκώνει την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, διώχνουν οι αμυντικοί. Η ανόρθωση επιμένει, ο Λαμπάν κάνει σέντρα, σούτα το Μαραγκό, εξαιρετικό τέρμα 2-0. Θαυμάσιο τέρμα το Μαραγκό στο 40ο λεπτό, η ανόρθωση διπλασιάζει τα τέρματά της. Ξανά εδώ εξαιρετική παλιά, θαυμάσιο τέρμα. Λέει Βακαμπέση για τον Λαμπάν. Καλή σέντρα, πίσω ο Μαραγκός, δεν μπορεί να τελειώσει το παιχνίδι. Εξαιρετική ευκαιρία για το 3-0. Με τον Χρήστο Μαραγκό. Σε αυτή την θαυμάσια σέντρα του Λαμπάν, πίσω ο Μαραγκός. Αφήνει πλεονέκτημα σωστά ο Τρίφωνος. Είναι ο Μπάκλεϊ που ψάχνει να βρει τον Καφού. Βγαίνει, κάνει την έξοδο ο Τζεμά, πέφτει πάνω στον επιθετικό της ανόρθωσης, δίνει πέναλτι ο Τρίφωνος και κίτρινη κάρτα στον τερματοφύλακα των γηπεδούχων. Η εκτέλεση έξυπνη με πολύ ψυχραιμία ο Λαμπάν, κάνει το 0-3 στο 53 της αναμέτρησης. Κάπου εδώ η ανόρθωση σφραγίζει την νίκη της και πολύ νωρίς. Με τον Λαμπάν, δείτε και πάλι εδώ, πέρασε την μπάλα πάνω από τον Ετζεμά. Νούνιες, κάθε την παλιά για τον Ντούκιτς, βγήκε ο Μπεκιάη, ο Ντούκιτς πλασάρει, αλλά δίνει την ευκαιρία με το αδύναμο πλασέ στο Γεωργίου να προλάβει. Γίνεται το σούτ, ο Μαραγκός αναγκάζει σε δύσκολη απόκριση τον Ετζεμά. Ο Κάς μέσα στην περιοχή, ο Καφού έχει ευκαιρία για το 4-0 στο δοκάρι. Πάει ο Φρούσος για να δώσει συνέχεια στη φάση, αλλά δεν τα καταφέρνει. Το κόρνερ από τον Μάρκες. Μπεκιάη στο Γιάνοβιτς, κοντά, αλλά όχι στα δίχτυα. Νούνιες έξω από την περιοχή. Βγαίνει ο Μπεκιάη, η μπάλα λίγα κατοστά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ο Στογιάνοβιτς στο φάουλ και αυτό περίπου στο ίδιο σημείο, αλλά πάνω από την εστία του Μπεκιάη. Είναι δύσκολο να γνωρίζεις πώς θα παρουσιαστείς όταν σταματάς για μια εβδομάδα. Ζήτησα όμως από τους παίχτες μου να ξεκινήσουν να παίζουν αμέσως. I saw that they are very good. They start very good. We play, we control the game. Ξεκινήσαμε πολύ καλά. Ελέξαμε στην αρχή τον αγώνα. We score and continue to play. Σκοράραμε και συνεχίσαμε να παίζουμε. Η ανόρθωση έλεξε το ρυθμό στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού. Και εμείς δεν μπορέσαμε να αντιδράσουμε σε καμιά περίπτωση μέσα στο παιχνίδι και ίσως αυτό να οφείλεται καθαρά στο θέμα το ψυχολογικό που δημιουργήθηκε, που δεχτήκαμε πολύ νωρίς τον γκολ. Οπωσδήποτε είμαστε προβληματισμένοι για κάποιες φάσεις του παιχνιδιού και για τον τρόπο που παίξαμε. Τον απόψινό αγώνα στο Τσίρο παρακολούθησε και ο Βαγγέλης Μάντζιος, ο Ελλαδίτης επιθετικός, με την άφιξη του στην Κύπρο δήλωσε ικανοποιημένος για τη μεταγραφή του και έτοιμος να βοηθήσει την ανόρθωση. Ήρθα, όπως είπατε, σημείο.